πότε μια περιοχή προστατεύεται, τι ανησυχίες έχετε ακριβώς και γιατί να γνωρίζει κάποιος που διοργανώνει μια συναυλία ότι είναι προστατευόμενη περιοχή και τι ακριβώς κινδυνεύει, κύριε Χέλγκαρ. Ωραία. Εννοείται πότε προστατεύεται στο χαρτί ή πότε στην προστατεύεται πράξη. Στην πράξη. Ακριβώς. Σχεδόν ποτέ. Εντάξει, υπερβάλλω. Ναι. Αλλά για να μιλήσουμε, να πάρουμε το παράδειγμα της συγκεκριμένης περιοχής, που όπως είπετε έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση εκφράζοντας την έντονη ανησυχία μας. Μιλούμε για το Ladies Mile, γνωστόν σε όλη την Λεμεσό και σε όλη την Κύπρο, ως μια πολύ ωραία παραλία που είναι για τους λιωμένους. Αλλά είναι επίσης εντός της περιοχής Natura 2000, που είναι η Χερσόνησος Ακρωτηρίου. Βέβαια τα λέμε, δηλαδή είναι προστατευόμενη περιοχή. Τα χαρτιά τουλάχιστον. Βέβαια μιλάμε για τις βάσεις. Είναι περιοχή Natura. Είναι περιοχή Natura αντίστοιχη, διότι οι βάσεις δεν είναι στην Ευρώπη. Μάλιστα. Βέβαια, αλλά επειδή οι βάσεις αντικατοπτρίζουν τον νόμο της Κύπρου, είναι Μάλιστα. περιοχή Natura. Οπότε ισχύουν, ή θα έπρεπε να ισχύουν, ακριβώς αυτά που ισχύουν για όλες τις περιοχές Natura. Δηλαδή, το λέμε και το ξαναλέμε επειδή ισχύει. Οι περιοχές Natura δεν είναι αυστηρά προστατευόμενες περιοχές που είναι μόνο για τη φύση, για τα πουλιά, για τις χελώνες και όχι για τον άνθρωπο. Ναι. Ο στόχος αυτού του δικτύου, του πανευρωπαϊκού, ο οποίος καθορίζεται και ξεκαθαρίζεται και στην πράξη μέσω των δύο οδηγιών της Ευρώπης, για τους οικοτόπους και για τα πουλιά. Ο στόχος είναι να πετύχουμε αυτόν το ισοζύγιο Μάλιστα. μεταξύ της αποτελεσματικής προστασίας των περιοχών αυτών, της φύσης στις περιοχές αυτές και κάποιων ειδών προτεραιότητας, αλλά και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οπότε, να πάρουμε το παράδειγμα μιας συναυλίας που γίνεται δίπλα στις αλικές. Σε ένα πολυσύχναστο κατά τα άλλα χώρο, εννοείται, έτσι. Εννοείται. Γίνεται δηλαδή κοσμοσυρωή το καλοκαίρι στη συγκεκριμένη σίγουρα, παραλία. Σίγουρα, είναι μια τρομερή παραλία. Αλλά δεν πάβει να είναι μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή για τη φύση και οι περιοχές Natura καθορίζονται με πάρα πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν είναι απλά αυτή είναι μια ωραία περιοχή, έχει πολύ φύση, έχει πράσινο, να την βάλω Natura. Όχι. Πρέπει να έχει συγκεκριμένους οικότοπους, για παράδειγμα οι αλικές. Πρέπει να έχει συγκεκριμένα είδη και η οδηγία για τα πουλιά καθορίζει ποια είναι αυτά τα είδη και πρέπει να έχει αυτά τα είδη σε σημαντικούς αριθμούς. Εννοείται ότι δεν θα καθορίζει την κάθε περιοχή που έχει έναν αετών ως περιοχή Natura. Καθορίζει τις πιο σημαντικές. Ναι. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να πετύχει την προστασία αυτών των ειδών και των οικοτόπων σε βάθος χρόνου. Σε Ωραία. Μια παραλία τέτοια υπάρχουν ευάλωτα είδη πουλιών τα οποία είναι και υποπροστασία και φωλιάζουν εκεί. Στην παραλία υπάρχουν χελώνες. Φωλιάζουν χελώνες στην παραλία. Δεν θα μιλήσω για τις χελώνες, όχι επειδή δεν είναι σημαντικές, είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά επειδή δεν είναι το θέμα μου. Ναι. Πίσω από την παραλία είναι οι αλικές του Ladies Mile, οι λίμνες του Ladies Mile. Λοιπόν, αυτές οι λίμνες συγκεντρώνουν τρομερούς αριθμούς πουλιών, πολλών ειδών, κατά τη μετανάστευση, το χειμώνα, αλλά επίσης έχουν ένα σημαντικό, δεν είναι τόσο μεγάλος αριθμός ειδών, αλλά σημαντικούς πληθυσμούς κάποιων ειδών. Το είδος για το οποίο ανησυχούμε ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Χαράντριους Αλεξανδρινούς, το επιστημονικό τους, το νανοπλουμίδι, όπως το λέμε στην Κύπρο. Ένα μικρό, παρυδάτεο, πανέμορφο είδος. Η Κύπρος είναι από τις εμπίκες το παράρτημα των σχετικών της οδηγίας της Ευρωπαϊκής για τα πουλιά όταν εμπήκαμε εμείς ως Κύπρος. Εμείς το προτείναμε. Ναι. Εμείς το προτείναμε. Όπως το προτείναμε τα ενδυμικά μας ήδη, προτείναμε και το Χαραντριόν των Αλεξανδρινών. Ωραία. Είναι η πιο σημαντική περιοχή στην Κύπρο για το είδος, για να φωλιάσει. Άρα είναι από τις πιο σημαντικές σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτό το είδος δεν κάνει φωλιά. Απλά κάνει ένα μικρό βαθούλωμα στην άμμο και γεννά τα αυγά του. Μπορείς άνετα να πατήσεις αυτά τα αυγά κατά λάθος. Δεν φαίνονται. Είναι τρομερά καμουφλαρισμένα. Ναι. Αυτήν τη φάση είτε έχουν αυγά ή έχουν βγει τα μικρά, τα οποία μόλις βγουν από το αυγό θα ξεκινήσουν να τρέχουν όπως Άρα λέτε όπως και το οπότε καλοκαίρι είναι η ευαίσθητη περίοδος ακριβώς, για αυτό. Ακριβώς όπως το είπατε. Και βασικά η θέση μας είναι απλή. Το νανοπλουμίδι δεν έχει την ευκαιρία να διαλέξει ένα εναλλακτικό χώρο. Έτσι, δεν μπορεί να σηκώσει τα αυγά του ή τα μικρά του και να πάει αλλού. Ενώ η συναυλία μπορεί. Μάλιστα. Η συναυλία δεν έχει εξασφαλίσει τις άδειες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον
και έχουν να κάνουν συγκεκριμένα με το γεγονός ότι η περιοχή είναι καθορισμένη ως Natura. Όταν μιλούμε για μια περιοχή Natura, για οποιαδήποτε ανάπτυξη, για οποιαδήποτε δραστηριότητα που είναι εκτός του κανονικού, ναι, αν θέλετε. Δεν μιλούμε για την κανονική λειτουργία αυτού του κέντρου του εστιατορίου, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να περάσει από το κόσμο της λεγόμενης δέουσας εκτίμησης. Δηλαδή γίνεται μια συγκεκριμένη... Οι τοπικές αρχές το εγκρίνουν ουσιαστικά, σωστά. Η μελέτη στην περίπτωση των βάσεων γίνεται από το περιβαλλοντικό τμήμα των βάσεων, αλλά μετά παραπέμπεται στο τμήμα περιβάλλοντος της Δημοκρατίας και περνά από τη διαδικασία της Δημοκρατίας και μετά πάει γνωμάτευση από τη Δημοκρατία στις βάσεις για να πάρουν την απόφαση αν θα δώσουν άδεια ή όχι. Δεν έχει καν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Αλλά ανακοινώθηκε η συναυλία και ακριβώς δεν αναιρείται. Εντάξει, εύκολα. Για να είμαστε δίκαιοι, αλλά για να πούμε και τον πόνο μας, δεν είναι η πρώτη φορά, να, ούτε η πρώτη, δεν θα είναι η τελευταία. Έχετε καταγράψει σημαντικές ζημιές μέχρι σήμερα? Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχε γίνει εντελώς παράνομα ένα motocross στην περιοχή της Αλικής. Το θέμα εδώ είναι η ενόχληση. Είναι ο φωτισμός, είναι ο θόρυβος, είναι ο επιπρόσθετος κόσμος που θα έρθει στην περιοχή. Ναι. Για να είμαι σωστός, απόλυτα σωστός επιστημονικά, αν αυτή η πρόταση για αυτόν το event, για αυτήν τη συναυλία, είχε περάσει από τη διαδικασία της εκτίμησης και είχε δείξει αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα έχει επιπτώσεις, κανένα πρόβλημα. Ας γίνει. Ναι. Είναι θέμα αρχής αυτό. Αλλά δεν έχει καν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχει ο χρόνος που χρειάζεται. Πάντως, είναι μια σε λεπτομέρεια διαδικασία. Καταλάβετε το. Πάντως, δηλαδή, οι διοργανωτές μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι είναι η περιοχή που το γνωρίζουν, ναι, επειδή έχουμε μιλήσει μαζί τους αρκετές φορές. Αλλά είναι ανέντοτη. Το ακούσαμε. Ναι. Λένε ότι έχουν τις άδειες, δεν τις έχουν. Γενικά έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή υπάρχει ένα ακόμη κενό, και υλουόμενοι. Ναι, διαλέγουν, ναι, εκεί, ναι, να κάτσουν, να περάσουν χρόνο τη μέρα τους με τα παιδιά τους, και να παίξουν. Μπορεί να μην γνωρίζουν καν. Ναι, μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν. Πρέπει να πετύχουμε και το ισοζύγιο, αλλά πρέπει επίσης, ναι, να υπάρχει αυτή η ενημέρωση, αυτή η περιοχή έχει μια ιδιαίτερη αξία. Άρα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε λίγο αλλιώς. Πρέπει να είμαστε προνοητικοί. Αν είμαστε προνοητικοί, όταν έρχεται αυτή η πρόταση, αν ήταν σωστή η διαχείριση αυτών των περιοχών, αμέσως οι αρχές των βάσεων θα λέγανε «Δά, ένα λεπτό, του το χρειάζεται αυτήν, ναι, τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αφήστε χρόνο για να γίνει το πράγμα. Μην το ανακοινώσετε πριν να γίνει το πράγμα. Ναι. Και αν και εφόσον είναι εντάξει, προχωρήστε». Τώρα, στη συγκεκριμένη, η άποψή μου ως ειδικός για τα πτήνα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν εναλλακτικοί χώροι. Εν υπάρχουν άλλες παραλίες. Ας γίνει ένα παράδειγμα τώρα στην τύχη, στο Governor's Beach, λίγο πιο κάτω. Αυτήν του κυβερνήτη. Δεν είναι προστατευμένη η περιοχή. Αν γίνει εκεί. Υπάρχουν πάντα εναλλακτικές για μας. Εμείς έχουμε την ευελιξία, αλλά δεν υπάρχουν για τη φύση. Και φωνάζετε σε όταν μη ακούοντων. Εντάξει. Εμείς φωνάζουμε. Τουλάχιστον έπιασε λίγο τόπο στα μέσα. Βλέπουμε την αντίδραση του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι πάντα πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Είναι πολλοί που απαντούν και λένε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι πολύ πλέον οι φίλοι του περιβάλλοντος, οι φίλοι των προστατευόμενων ειδών, είτε είναι πτηνά, είτε είναι άλλα είδη, σπάνια είδη που ευημερούν μόνο στην Κύπρο. Και ρωτώ τώρα αν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, ίσως όχι στην κάθε λεπτομέρεια, έτσι δεν θα ήταν καθόλου πρακτικό. Ο ρόλος της Ευρώπης είναι να εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται σωστές οι οδηγίες. Δηλαδή να βλέπει γενικά αυτό που είπαμε για τη δέουσα εκτίμηση, εφαρμόζεται πάντα, εφαρμόζεται σωστά. Έχουν μπει στην πράξη τα μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται για τις περιοχές. Δεν είναι απλά για να καθορίσουμε, να βάλουμε μια γραμμή. Ποια είναι τα μέτρα διαχείρισης? Ωραία. Δηλαδή, τι μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ας πάρουμε ξανά το παράδειγμα του Ladies Mile. Μια περιοχή που σίγουρα είναι σημαντική για τον άνθρωπο. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Και δεν θέλουμε να πούμε, να το περιφράξουμε, δεν θα πιένει κανένας να κολυμπήσει στο Ladies Mile ή να πάει να φάει το ψάρι του στο Ladies Mile. Αλίμονο. Αλλά για να πετύχουμε το ισοζύγιο, δηλαδή να γίνεται αυτή η δραστηριότητα, αλλά χωρίς να έχουμε τις επιπτώσεις, μπορεί να απαιτούνται κάποιες συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Δηλαδή, λέμε, είπαμε ήδη ότι φωλιάζουν χελώνες στην παραλία. Την περίοδο
που θα βγουν τα χελωνάκια, θα εκχωλαυθούν, δεν μπορείς να έχεις φωτισμό στην παραλία. Ναι. Γιατί, επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι τα χελωνάκια πάνε λάθος, πάνε προς το φωτισμό, αντί να πάνε στην καταστροφή. Στην περίοδο, και είναι συγκεκριμένες περίοδες, που φωλιάζει τον ανοπλουμίδι, δεν μπορείς να έχεις επεμβάσεις. Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στην περιοχή του Lady Smile είναι ότι κάθε χρόνο επεκτείνονται οι χώροι στάθμευσης. Παράνομα. Έχουμε και θέμα για να καταστρέφουν ολοσχερό τις φωλιές. Οι φωλιές οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, πρέπει να ξέρεις πολύ καλά τι ακριβώς πρόκειται. Μπορεί ναι, να... αλλά όταν το ισοπεδώσεις με το σύρο. Το έχεις καταστρέψει. Το έχεις καταστρέψει. Ναι. Δεν προσφέρεται πλέον για τον ανοπλουμίδι ή για οποιοδήποτε άλλο πουλί. Οπότε γενικά ο ρόλος των διαχειριστικών είναι να πετύχουμε τη σωστή χρήση από τον άνθρωπο των περιοχών. Με επικέντρωση στην τοπική οικονομία και στις τοπικές κοινότητες, αλλά να βάλουμε και τα πράγματα, τις ασφαλιστικές δικλείδες, για να μην υποβαθμίζεται το οικοσύστημα και να μην επηρεάζονται αρνητικά τα είδη καθορισμού. Στη θεωρία είναι απλό, στην πράξη είναι δύσκολο. Το λέει τι πληθυσμό έχουμε από νανοπλουμίδι? Είναι μικρός ο πληθυσμός. Δηλαδή, ας σας πω. Άρα μπορεί να τον αφανίσουμε με τα ανθρώπινα λάθη. Ειδικά όταν μιλάμε για μια από τις πιο σημαντικές, αν όχι την πιο σημαντική περιοχή, για το είδος στην Κύπρο. Θέλει συγκεκριμένο βιότοπο για να φωλιάσει και να βρει τροφή για τα μικρά του. Η αλική προσφέρεται. Αλλά έχει πάρα πολλές απειλές. Είναι μια περιοχή, το είπαμε και το επαναλαμβάνω, με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Επιμένω ότι μπορούμε να βρούμε τις λύσεις, απλά πρέπει να είμαστε προνοητικοί. Και πρέπει να υπάρχει και η βούληση, έτσι. Η πολιτική ναι, βούληση, και η ανθρώπινη βούληση. Η πολιτική δεν νομίζω να έχει παρέμβει μέχρι τώρα πολιτικός για να αποτρέψει μια συναυλία. Ίσως να είναι ευθύνη των τοπικών αρχών. Ωστόσο, είναι. Να εφαρμόζουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Συγκεκριμένο σίγουρα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή παρουσία σας εδώ.